Σύντροφε Αριστερέ. Καλή εβδομάδα, σύντροφε Αριστερέ. Καλή εβδομάδα, να έχουμε καλό μήνα. Καλό μήνα, είχαμε το προηγούμενο, αλλά έλειπες. Ναι, είχα ένα θεματάκι, είχα ένα θεματάκι, το ξεπέρασα, εντάξει. Μάλιστα. Να πούμε στο κοινό μας ποιο είναι το θέμα σου, όχι καλύτερα. Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, επειδή δείχνει και η κάμερα, έχουμε καλεσμένο πάλι, το τρίο βρέθηκε ξανά και μαζί μας είναι... Μαζί μας είναι, τι σύσταση να κάνω. Ξέρω εγώ, μπορείς να το ζητήσεις όπως γουστάρεις. Είναι ο Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, αρθρογράφος, θεατρικός συγγραφέας και πάρα πολλά άλλα. Και πίνουμε τσίπουρα. Και πίνουμε τσίπουρα και θα κάνουμε τις ιστορικές αναδρομές μας, αλλά θα μιλήσουμε πιο πολύ για το σήμερα. Στην υγειά μας, υγεία. Καλώς ήρθες. Συντροφέ. Και τον υποδεχόμαστε με ένα τραγούδι το οποίο... Και μετά θα του δώσουμε το λόγο. Μετά θα του δώσουμε το λόγο. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ή έχει βοηθήσει στους στίχους. Είναι η Οδύσσο Καραϊσκάκη που έχουμε ετοιμάσει, Δημήτρη. Τι σου θυμίζουμε και τι μας θυμίζεις. Τώρα αν πάρω το λόγο, θα ναι, ναι, το πάρεις το λόγο. Όταν με ρωτάνε από όλους αυτούς που ήταν από το 21 μέχρι σήμερα, με ποιους νιώθει συγγενής, πρώτα έλεγα τον Οδυσσέα Ντρούτσο, μετά έλεγα τον Καραϊσκάκη. Μετά φτάνουμε στο Κολοκοτρώνη και στους άλλους. Αλλά στον Καραϊσκάκη δεν τον συμπάθησα έτσι τυχαία. Ήταν σαν λιτάμπουρας. ήθελε και το δικό του βιλαέτη στα άγραφα. Ήταν κατσαπλιάς. Και ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε ένα επαναστάτη, απελευθερωθεί, που σε ένα βιβλίο μου στον ήλιο του μουσείου αναφέρω ένα γράμμα που έγραψε σε έναν σύντροφο που τον είχε υπαρχηγό, ένα παλικάρι που υπάρχει εδώ, εδώ στα Εξάρχεια και κανείς δεν ξέρει εκεί που μένει ποιο ήταν αυτό το παλικάρι και θα πω γιατί το λέω. Διότι αυτό το παλικάρι στη μάχη της Δόβρωνας, έξω από τα Μέγαρα, όταν ο Καραϊσκάκης είχε γενιάρχη στράτηγος για την απελευθέρωση της Θεράς Ελλάδας, πυροβολάγανε και χτυπάγανε το κάστρο, αλλά τις πέτρες. Και λέει να φύγουμε στα ψέματα προς τα πίσω για να βγούμε έξω να πολεμήσουμε με τους Τούρκους. Και οι άλλοι οι κατσαπλιάδες φύγανε γιατί πιστέψανε ότι πρέπει να φύγουνε. Όχι ότι ήταν τέχνασμα. Και μένει αυτό το παλικάρι 29 χρονών τότε, μένει μόνο του πίσω με ένα άλογο που δεν ήταν του επικού, δηλαδή. Ναι, δεν ήταν εκπαιδευμένο. Ναι, και είχε φορτία πάνω του και αρχίζει να κάνει μάχη μόνο του το παλικάρι και φτάνει ο Καραϊσκάκης, παίρνει 10 μαζί του, γίνεται μάχη με τους Τούρκους και πέφτει από το άλογο, τον παίρνει στην αγκαλιά του και ξεψυχάει και τότε γράφει ένα γράμμα ο Καραϊσκάκης. Λέει, γιατί δεν ήξερε γράμματα. Στα γραμματεία τα εκεί πέρα λέει να γράψεις στους εναγίνη ιδρέους για αυτό το παλικάρι που ήταν από την Ακροναφλιά, που ήταν στο Μεσολόγγι, που όλο το κορμί του είναι λαγωματιές. Γιατί λέει, για να το μάθουν την ιστορία αυτού του παλικαριού, οι αισθαντικοί Έλληνες, από πού ως πού τώρα βγήκε η λέξη. Από τα χείλη του Καραϊσκάκη οι αισθαντικοί Έλληνες. Έλατε. Μόνο γι' αυτό δεν με νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα που με νοιάζουν. Εντάξει, τώρα ναι. Ως γιος της Καλαβριάς έχω μιλήσει και στα Γκαρδίτσα που θα πάω τώρα εκεί πέρα για τον Καραϊσκάκη, γιατί δεν είναι από εκεί. Από τη Σκουλικαριά της Άρτας είναι. Έχω πάει, έχω και φωτογραφίες ναι. Εκεί με τη μάνα του. Αλλά όταν του έλεγα του Νίκου του Καλογερόπουλου, ενός φίλου ηθοποιού, πολύ καλό παλικάρι. Και του Βασίλη του Κωνσταντίνου, ευτυχώς που το τραγούδησε, του λέγα όταν έλεγε λέω, τη λέξη μπούτσος, δεν έλεγε πούτσος, μπούτσος. Και όταν είχε πάει με τον Φαβιέρ κάτω στο Πασαλιμάνι και κάθονταν απάνω στην πύρατη αποθήκη, είχαν χεστεί και είχε ένα σαρκαστικό, ομολογικό λόγο επαναστατικό. Μπράβο στον Νικόλα, μπράβο και στον Κωνσταντίνο στο Βασίλη. Και πάμε να το ακούσουμε. Που θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Πάμε να δούμε τον Καραϊσκάκη.
Γερό μπάσιμο, ε. Γερό μπάσιμο, επαναστατικό. Εμένα με έχει φτιάξει, έτσι μου έχει ανεβάσει τα γράδα. Είμαι έτοιμος να κατέβω σε διαδήλωση. Νομίζω ότι αυτό καθορίζει σιγά σιγά και την κουβέντα. Γιατί θα το λαθαρέουν τώρα. Μίτσο, έχεις την Εύβοια κατάγες, έτσι. Και ταυτόχρονα γυρνάς και όλη την Ελλάδα. Και έρχεσαι σε επαφή και από πιτσιρικάδες μέχρι μεγάλους ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων. Οπότε έχεις, ρε παιδί μου, μια αίσθηση του τι παίζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που πες στην ΕΡΤ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση στο γιο σου, δεν ξέρω. Εθνικοταξικό απελευθερωτικό αγώνα. Για σπάστα ξεξάρρυχτα, ρε. Ναι, το πιστεύω αυτό. Γιατί κατάφερες τα βάλεις όλα. Ναι, γιατί αφενός πιστεύω ότι δεν έχουμε δημοκρατία, ότι αυτό είναι ένα πρόσχημα της αστικής τάξης, δηλαδή αυτών που συγκυβερνάνε, ήταν τρεις, γίνανε δύο. Ένα θα γίνουν στο τέλος, θα εκφράζουν τα συμφέροντα. Ο στόχος μας είναι να γίνουν μηδέν, βασικά. Ναι, θα εκφράζουν τα συμφέροντά τους, αλλά δεν είναι δικά τους. Ως Κουίσλινγκ, ως Τσολάκογλου, αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε σχέση με την πατρίδα μας ως ατούροι ήπιοι της άλλου σύστης. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατοχή της Ενωμένης Ευρώπης της Γερμανίας και βλέπουμε και διαπιστώνουμε εδώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια ότι αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η Γερμανία με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την κατάκτηση δηλαδή στρατιωτική, πάει με την, με την οικονομική κατάκτηση λοιπόν. Υπ' αυτή την έννοια είπα αυτή τη λέξη, που είναι 15 σύλλογος, με ρώτησε ο γιος μου, λέει τι είναι αυτό που είπες. Και λέω ναι, το εθνικό διαβάλλεται από την αριστερά. Αν γίναμε κράτος εθνικό μετά την απελευθέρωση του 21, που ενδεχομένως να μην γίναμε, ούτε ανεξάρτητο. Την ελευθερία την διεκδικούμε ακόμα. Όταν βρισκόμαστε υποκατοχή οικονομικού επίπεδου πλέον, χρειάζεται ένας αγώνας εθνικοτάξικος, το τονίζω. Να είναι δηλαδή μεροληπτικά ταξικός. Ναι, γιατί γίνεται αλλιώς. Μάλιστα. Εθνικοτάξικος, πατριωτικός, απελευθερωτικός αγώνας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό το τρίπτυχο, θα έπρεπε να εκφράζει την αριστερά σήμερα. Και νομίζω λίγο πολύ την εκφράζει αν βγάλουν τα κόμπλεξ, το να μην τους πούνε εθνικιστές, γιατί θα πούνε για πατρίδα, γιατί θα πούνε για Ελλάδα, γιατί θα πούνε Έλληνες. Λες και απαγορεύεται, λες και αυτό είναι ανασταλτικό της ιδεολογικής τους ιδεολειψίας, ότι εμείς είμαστε διεθνιστές, δεν υπάρχει πατρίδα, όλοι είμαστε το ίδιο, οι άνθρωποι είναι πάνω απ' όλα. Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό, έτσι. Πολίτης του κόσμου. Αλλά γεννήθηκα εδώ, σε αυτόν τον τόπο, με αυτή τη γλώσσα, με αυτά που μιλάμε τώρα. Άρα δεν μπορώ εγώ να εκχωρώ στα φασιστοειδή, στους γερμανόσπορους, τα σύμβολα αυτής της χώρας που γεννήθηκα, ακόμα και τη γλώσσα που τη βρωμίζουν, ακόμα και τον ύμνο, τον εθνικό που αν ξέρανε τι είναι, είναι απελευθερωτικός. Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιος ύμνος να μιλάει για αυτή την οικουμενικότητα που κουβαλάει. Την απελευθέρωση δηλαδή για την ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις της ιδεολειψίας ή της ιδεολογίας, γιατί εγώ έχω υποστεί αυτές τις συνέπειες, και να απελευθερωθούμε και να πούμε ότι στη δύσκολη στιγμή ότι πατάμε σε έναν τόπο που είναι και ευνοημένος ιστορικά από τη μνήμη του, από τον πολιτισμό του που είναι οικουμενικός, ανθρωπιστικός θα έλεγα, γιατί αυτό το πράγμα το έχουν πάρει και οι άλλοι απ' έξω και το χρησιμοποιούν. Και έχουν φτάσει στο σημείο να λένε το μήπως, ο Κοντάρι το λέγει, το μήπως θα πρέπει να το πληρώνουμε στους Έλληνες, όχι για να ξεχρεώσουμε, για να τους ξεχρεώσουν, να ξεχρεωθούμε εμείς από αυτά που μας δώσανε. Εάν δεν τα πάρουμε υπόψη μας, γιατί με τον Κώστα είπαμε ότι ο πολιτισμός ή η πολιτική, η πολιτεία, ο πολίτης, το πολιτεύομαι είναι ομόρυβες λέξεις. Δεν διαχωρίζονται. Ο πολιτισμός δεν είναι το συμπλήρωμα, η τσόντα για να τα είχαμε να πάρουμε ένα τραγουδιστή, ένα διανοούμενο ή
γιατί έχει απήχηση να βγει βουλευτής. Βάλτε τον Τζατσόπουλο τότε. Άσε να πάρω διάβολο. Ο πολιτισμός είναι το όλον. Δεν είναι το μέρος ούτε τσόντα. Είναι το όλον της ύπαρξής μας. Σε διακόψω. Άσε να μου φτιάχνετε. Εγώ παρατηρώ, είναι τώρα κανένας χρόνος. Κώστα λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο. Το πατριωτικό στοιχείο, με κάποιο τρόπο, σαν να εμπλουτίζει το τελευταίο διάστημα, το λόγο της αριστεράς. Δεν ξέρω αν είναι το κάνει μετά από μια διαβούλευση εσωτερική, ότι... Ή βγαίνει σαν ανάγκη των καιρών. Ακριβώς. Ή είδαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό τραβάει και πάνω το πουλήσουμε, το πιστεύει αριστερά τον πατριωτισμό. Αυτό που εκφράζει τον τελευταίο καιρό. Τη λέξη πατριωτισμό και πατρίδα, ενώ παλιά δεν την άκουγα. Φοβόντουσαν να την πούνε. Αυτό το τελευταίο χρόνο το ακούω συνέχεια. Θεωρείς ότι είναι ειλικρινές. Ή είναι ότι παίζουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, απευθυνόμαστε σε περισσότερο κόσμο, ίσως και σε μελλοντικές συμμαχίες, άρα εμπλουτίζουμε το λόγο μας. Δημήτρη, στο χωριό σου το λένε ότι το αγόρι τραβάει τον αγωγέτη. Και ότι οι συνθήκες φτιάχνουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε μέσα ένα υπονοούμενο στρατηγική μάρκετινγκ, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ας ακούσουμε την άποψη του Δημήτρη. Εγώ θα πω ότι επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα και πολλές φορές έχουμε μαλώσει και έχουμε κάνει και εκδηλώσεις και έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Σε μια αγανάκτηση ο γιος μου μικρός ο Γυρέας, όταν κουβεντιάζαμε στην Καλαμάτα στο Γιάννη τον Καλατζή το σπίτι, που είναι δικός μας άνθρωπος και ο Περικλής ο Κοροπέξης και άλλοι φίλοι που είχαν έρθει. Ο Γιάννης ο Καλατζής ο τραγουδιστής είναι. Όχι, 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 ο σκητσογράφος, ο σκητσογράφος της Ελευθερικής παλιά και τώρα στην Εφημερίδα των Στρατών. Μια καλή προσπάθεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ψυχή της προσπάθειας που λειτουργεί επί της ουσίας και διαφωνούμε, έτσι. Ναι. Εκεί όταν μας άκουγε να μαλώνουμε για αυτό το θέμα, ο γιος μου που χτύπαγε μια μπάλα στον τοίχο μονότονα και του λέμε «Έλα ρε, σκάσε πήγαινε παραπέρα, μας κόβεις την κουβέντα». Με τι μαλώνατε ρε, η μόνη πατρίδα που έχουμε είναι η κοιλιά της μάνας μας. Το έχω συμπεριλάβει σε μια φράση και σε ένα βιβλίο. Πώς μαλώνουν. Τώρα είναι 16, τότε πρέπει να ήταν 11-12 και μας έβλεπε τώρα να μαλώνουμε τσάμπα και βέρεσε και απάντησε το παιδί. Και αυτή είναι η σωστή απάντηση, ότι το να είσαι εδώ και να είσαι και παντού δεν θα σε εμποδίσει το να λέγεσαι Έλληνας ή το να λέγεσαι, να λες ότι έχω πατρίδα την Ελλάδα. Αν έχουν πρόβλημα με τη λέξη ή με την ιστορία μας, γιατί δεν είναι η ιστορία μας γραμμένη μόνο από μας, τη γράφουν και αυτοί που μας έχουν καταδυναστεύσει χρόνια. Όλοι λένε ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχύρους. Yeah. Γράφουμε και εμείς όμως τη δική μας ιστορία, που είναι η παράδοση, είναι η μνήμη, είναι η τέχνη, είναι η λογοτεχνία, είναι η... ό,τι θέλεις που είναι απελευθερωτικό. Και η ατομική ευθύνη του καθενός απέναντι στην ιστορία. Και βέβαια. Έτσι, θα πούμε, λίγο μετά τι εννοώ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τότε δεν θα είχε δημιουργηθεί το ΕΑΜ. Ακριβώς αυτό. Ως κίνημα απελευθερωτικό, που ήταν και πατριωτικό και χωρέσανε πάρα πολλές δυνάμεις εκεί μέσα. Δεν θα είχε δημιουργηθεί ακόμα ούτε η ΕΔΑ, που πήγε να ανοιχθεί σαν συνέχεια του ΕΑΜ. Και σήμερα, που έχουμε ανάγκη ένα μέτωπο, όπως το είπα, εθνικοταξικό, πατριωτικό, απελευθερωτικό, δεν πρέπει να σου φρώνει τα χείλια του ο δίθεν σήμερα Σιριζέος ή συνασπισμένος ή τάχα μου δίθεν κοσμοπολίτης ψευτοδιεθνιστής. Όχι. Για να είσαι διεθνιστής θα πρέπει να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Ιδάλλως θα πέσει να σε πλακώσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν μιλάω, που μέσα μου η πίστη μου είναι η απόλυτη ελευθερία, δεν υπάρχουν σύνορα. Υπάρχει μόνο ο άνθρωπος. Φωνάζω και λέω ότι χρειάζεται εξανθρωπισμός του ανθρώπου και εξανθρωπισμός των κοινωνιών, διότι ζούμε έναν πολιτισμό βαρβαρότητας παράγει ο καπιταλισμός ο καταναλωτικός. Δηλαδή, αν δεν μπουν αυτές οι έννοιες στην αριστερά, τότε θα μιλάμε για ποσοστά, θα μιλάμε για αυξήσεις, θα μιλάμε για το που θα, αν πάρουμε την διακυβέρνηση, ότι θα είναι μέλη. Ναι, ναι, το οικονομικό μοντέλο σκέψη. Όχι, εμένα με νοιάζει η διάσταση της πολιτικής, που είναι και πάνω απ' όλα ο τρόπος ζωής μας στο επίπεδο της επικοινωνίας, της σχέσης, του πολιτισμού που παράγεται κάθε μέρα. Δεν τον παράγουν τον πολιτισμό οι διανόμενοι από πάνω.
είτε ζωγράφη, είτε μουσική, είτε λογοτέχνες, οτιδήποτε. Ο πολιτισμός παράγεται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Και θα έλεγα, και κλείνω με αυτό, ότι επειδή και εγώ είμαι σε μια δύσκολη θέση, από τη μια να γράφω, από τη μια να φωνάζω, από την άλλη να είμαι ακτιβιστής και να έχω για καμιά εικοσαριά βιβλία. Δεν με ανέχονται να είμαι στο συνάφι τους, ούτε εγώ το θέλω φυσικά, γιατί εγώ πιστεύω ένας διανοούμενος καλλιτέχνης θα πρέπει να είναι ψυχήτε, πνεύματι και σώματι ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας. Ας είναι και δικιά μας εξουσία. Ακριβώς. Και μια και που πες για εξουσία, πρέπει να πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι αερικό. Να πούμε ότι όλα τα τραγούδια τα έχει διαλέξει ο Δημήτρης σήμερα. Είναι φίλος, είναι τιμή, είναι μαγιά. Το αερικό. Το αφήσαμε όλη τη μουσική. Είναι... Εξάλλου συνδέεται με αυτά που μας λέει με τον ίδιο. Συνδέεται με τον ίδιο. Και το αερικό συνδέεται και με το βιβλίο του Αγία Μνήμη, το οποίο η αναφορά του στο Δεκέμβριο του 8 είναι κάτι που θα πούμε λίγο μετά. Okay. Λοιπόν, είχαμε σκεφτεί με τον Σωτήρη να σου κάνουμε μια πρόσκληση για τρεις εβδομάδες πριν. Τον Νοέμβρη. Με τις γνωστές αναφορές. Μια και βρεθήκαμε Δεκέμβρη όμως. Και επειδή θέλω να κάνω έτσι μια γεφυρούλα και με το βιβλίο σου, το τελευταίο είναι νομίζω, η Αγία Μνήμη, με την αναφορά στο Δεκέμβρη του 8. Εμένα θα με ενδιέφερε, ερχόμενος από τον Νοέμβρη του 1973, συναντώντας τον Δεκέμβρη του 8, αν η φλόγα που άναψε τότε, με τη φλόγα που ξανάναψε το Δεκέμβρη του 8, δίνει σε μια νέα γενιά το νήμα το οποίο κρατάει ζωντανά πράγματα. Ή αν είναι κάτι άσχετο, το ένα μετάλλο, διαφορετική χρονική συγκυρία, διαφορετικό βίωμα, διαφορετικές οι συνθήκες, έχουμε μια εξεγέρση, έχουμε δύο εξεγέρσεις νέας γενιάς, κατά κύριο λόγο. Μπορώ να πω ότι με ρωτούσαν για εκείνο τον καιρό αν υπάρχει παραλληλισμός ή αν υπάρχει αντιστοιχία. Και είπα, τηρουμένων των αποστάσεων και των δεδομένων που έχουν αλλάξει, αυτή την έκφραση που είπες, φλόγα, υπήρχε. Είτε υπήρχε συνειδητά είτε ασυνειδητά. Δηλαδή, ό,τι έχει υπάρξει αληθινά, δεν γίνεται να χαθεί. Αν έχουν ένα πρόβλημα με το Πολυτεχνείο που κουβαλάει ένα πνεύμα εξεγερσιακό, έχουν γιατί υπάρχει και σήμερα, μετά από 40 χρόνια. Όχι για να ξαναγίνει, γιατί αν γίνει θα είναι καρικατούρα. Αλλά γιατί τα εμπλουτίζει, τα ενθαρρύνει, ένα γεγονός που ήταν εξέγερση, ένα γεγονός που ήθελε να γίνει επανάσταση, ένα γεγονός που ήθελε να γκρεμίσει τη Χούντα και όχι μόνο τη Χούντα, αλλά και το σύστημα που εκθρέφει τις Χούντες. Αν δείτε και τα συνθήματα, δεν ήταν να πέσει μόνο η Χούντα, ήταν να πέσει το σύστημα το ίδιο που εκθρέφει λοιπόν Χούντες όπως εκθρέφει και οι σημερινές Χούντες. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτή η κοινωνική εξέγερση των παιδιών τότε, επειδή πράγματι είναι συγκλονιστικό να σκοτώνει ένα μαθητή 15 χρόνια, 16 και μάλιστα στα εξάρχεια. Επόμενο ήταν να γίνει τη σπουτάνα στο κάγκελο. Το ότι αυτό το πράγμα δεν πήγε παραπέρα ενώ κράτησε μια εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε ο πολιτικός παράγων, να το πω, το πολιτικό υποκείμενο που θα έδινε συνέχεια σε αυτή την ορμή τη γνήσια αγανάκτηση των παιδιών που να μην καταναλωθεί στο να σπάσουμε βιτρίνες σε μαγαζιά, αλλά να σπάσουμε αυτό το σύστημα που σκοτώνει, που είναι βίαιο. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε ακόμα και αν θυμάστε μετά από μια εβδομάδα βγήκαν δύο πιστολέρος στα εξάρχεια από πίσω στην Πουλίνα να πυροβολήσουν. Μιλάτε για τους ειδικούς φρουρούς και την περίπτωση Λούβα. Ναι. Δηλαδή. Που γαζώσανε καλά ζυγό. Α, μπράβο. Δηλαδή, και το στείλανε σπίτι του όλοι. Μπράβο. Και εκεί αρχίζει πλέον ένας φόβος, ένας προβληματισμός. Μια ανάσχεση.
μια άλλη κατάσταση. Αλλά τα παιδιά βγήκαν γνήσια στο δρόμο. Αυθόρμητα βγήκανε, όπως και εμείς αυθόρμητα λειτουργήσαμε. Το θέμα είναι ότι εμείς το αυθόρμητο τότε, και ο Σωτήρης το γνωρίζει πολύ καλά γιατί ήταν εκεί, το μετατρέψαμε σε οργανωμένη δύναμη, με εσωτερική λειτουργία άμεσο δημοκρατική, δηλαδή κάναμε μια κομμούνα 5.000 ανθρώπων, όπου είχαμε αναπληκτούς εκπροσώπους, συνελεύσεις, συντονιστική επιτροπή, αρχίσαμε να αυτοοργανωνόμαστε σε επίπεδο ουσιαστικό, και αυτό πρέπει να μάθουν για το Πολυτεχνείο. Όχι αυτό καθεαυτό ως εξεγερσιακό γεγονός. Ότι δείξαμε ότι είναι εφικτό, είναι δυνατό να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που πιστεύουμε. Και θα θέλαμε εκείνο τον καιρό το Πολυτεχνείο, και το λέω για τον σταθμό, να μέσω μιας πολιτικής απεργίας που λέγαμε ή τώρα ή ποτέ, απόψε πεθαίνει ο φασισμός, 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουν 7, να γίνει μια πραγματικότητα. Φυσικά το καταλαβαίνω και αυτοί, έτσι. Δεν θα μπαίνανε στο Πολυτεχνείο αν δεν κινδυνεύανε. Γι' αυτό μπήκανε για 2,5 ώρα, 3 ώρα το πρωί μέσα στη νύχτα. Ξέραμε ότι την άλλη μέρα είχαμε γίνει ως πινθήρας που είχε βάλει φωτιά σε όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, και δεν μπορούσαν να μείνουν. Δεν θα τους κρατάει τίποτα. Είχαμε νεκρούς, πάνω από 57 είναι καταγραμμένοι και σε ένα βιβλίο, αλλά είχε γίνει μακελιό. Το αίμα λοιπόν δεν μπορούσε να τους κρατήσει. Το αίμα ακόμα υπάρχει, είτε σαν όνειρο είτε σαν εκδίκηση, όχι σε επίπεδο τραγουδιών, σε επίπεδο πραγματικότητας. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, Χρήστε, το κουβαλάνε το Πολυτεχνείο τους, το Πολυτεχνείο γιατί είναι δικό τους, το κουβαλάνε μέσα τους, γιατί πρέπει να πω για κάτι και να το ξεκαθαρίσω, ότι το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, δεν ανοίξει σε κανέναν, ούτε σε εμάς που το κάνουμε, πες ότι το προδώσαμε. Ανήκει σε όλους αυτούς που συνεχίζουν να αγωνίζονται για αυτά που δεν έγιναν πραγματικότητα. Δηλαδή όταν λέω ο αγώνας τους ξεκινάει από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς, άρα τα βαραίνει πιο πολύ. Άρα χρειάζεται μνήμη, χρειάζεται γνώση και όχι αυτό το τάχα μου δήθεν να εξεγερθούμε τσάμπα και βέρεσαι. Η εξέγερση, η επανάσταση για την κάβλα της. Στην Αγία Μνήμη έχω γράψει, εκεί που αναφέρουμε σε αυτό το γεγονός της εξέγερσης του 2008, ότι αν η εξέγερση δεν διοφορεί μέσα της την επανάσταση, θα είναι νεκρή εξυπερμάτωση. Άρα λοιπόν η επανάσταση στην κάθε μέρα μας, προσωπικά, ερωτικά, κοινωνικά, απελευθερωτικά, είναι το όλον μιας κοσμοθεωρίας που μπορεί να είναι και υπαρξιακή. Δηλαδή ο Σεντζίστ, και το αναφέρω αυτό, όταν έγραψε ότι η Επανάσταση δεν τελειώνει παρά μονάχα στην ευτυχία, σημαίνει ότι είναι μια διαρκής διαδικασία. Μάλιστα. Εγώ θα χαρακτηρίσω το λόγο έντονα αντιεξουσιαστικό, επαναστατικό, πριν ο Πανόπουλος μας πει για τον Υπνοβάτη, τον οποίο θα ακούσουμε, ή μάλλον να ακούσουμε τον Υπνοβάτη και να μας πει για τον Υπνοβάτη μετά ο Δημήτρης. Έχει ιστορία αυτό το τραγούδι. Ο Υπνοβάτης, του Μικρούτσικου. Αυτοβιογραφία. Ο Μικρούτσικος δεν το ξέρει. Δεν σου το πει. Μου λέει ο Άλκης Αρχαίο έχει αφιερώσει ένα τραγούδι σε σένα. Ίσως το τελευταίο. Ναι, πριν πεθάνει. Και εγώ χάρηκα, πήγα που το παρουσιάζανε και βλέπω οι στίχοι να είναι γραμμένοι από ένα βιβλίο μου, την Έξοδο Ονείρου. Και μάλιστα αναφέρει και την Έξοδο Ονείρου. Ήταν στα δύσκολα του. Αυτός ο εκπληκτικός, για μένα όχι στιγουργός ποιητής, ένα παιδί υπηρώτικο, μοναχικό, απομονωμένο σε μεγάλο βαθμό γιατί η εσωστρέφειά του είχε γίνει και η μοναξιά του δημιουργία, και ξαφνιάστηκα πάρα πολύ, διότι μπορεί να μην επικοινωνούσαμε, να μην γνωριζόμασταν, και με ήξερε και τον ήξερα,
Αλλά δεν είχαμε κουβεντιάσει πόσο ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον. Και όταν το ακούω αυτό το τραγούδι, λέω αυτός έκανε τη βιογραφία μου. Πραγματικά, διότι με έβλεπε ως μετέωρο να χορεύω ζεμπέτζικο στην άκρη του κύματος και να μου λέει μην ακούς τις κάριες. Υπάρχουν κάριες και σήμερα. Χόρεψε ελεύθερα, διότι πρέπει να πω ότι ο χορός συμπυκνώνει τα πάντα, δηλαδή είναι η προέκταση της μουσικής και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να, μέσα από το λόγο να εκφραστεί, τότε πραγματικά σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό, στο σύμπαν και χορεύει. Το έκανε ο Καζαντζάκης αυτό. Το έχει πει και ο Νίτσε πιο μπροστά. Δηλαδή ο χορός είναι η απόλυτη ελευθερία και με έκανε να χορέψω τον εαυτό μου. Και αυτή τη στιγμή που έχει πεθάνει, κάνουμε πολύ καλά που τον μνημονεύουμε, ένα άξιο παλικάρι στην ηλικία μου ήτανε, που πρόλαβε και έφυγε νωρίς, διότι εγώ θα υποστώ και τις συνέπειες το ότι ζω ακόμα. Τώρα μας έφυγε ο κύριος. Εγώ θα πω κάτι πιο αισιόδοξο. Σε θυμάμαι πάντα στα καριώτικα πανηγύρια, να σέρνεις το χορό, με όλη την πιτσιρικαρία εκεί, της αδεξουσίας, στη Λαγκάδα και όχι μόνο, όπου σε σέρνουνε, σε τραβάνε από το τραπέζι, γιατί το θεωρούν ίσως και διαχρονική τιμή τους, τι να πω. Κοίταξε, είναι πάντρεμα, αρέσει αυτό. Κοίταξε, είναι ένα πάντρεμα. Ναι, κοίταξε, ο Ικαριώτικος ο χορός. Είναι διονυσιακός. Διονυσιακός. Εντελώς. Και όταν βλέπεις χίλια άτομα να χορεύουν αγκαλιά, αγκαλιά στη Λαγκάδα, ακριβώς, χωρίς να ξέρουν όμως ότι η Λαγκάδα υπήρξε το μέρος που κρυβόντουσαν οι Ικαριώτες από, από τους πειρατές, γιατί δεν φαίνονταν από τη θάλασσα. Αν δεις και τα λιπτά που έχουν φτιάξει οι βράχοι, που οι βράχοι είναι τα δημιουργήματα της καλλιτεχνίας του σύμπαντος, τότε πραγματικά η πιτσιρικαρία καλά κάνει και ερωτεύεται και χορεύει, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρει κιόλας, ναι, γιατί χορεύει. Το ξέρουμε είναι... αρκετοί, το ξέρουμε αρκετοί. Το ξέρουμε. Αρκετοί το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ποια το ξέρουμε. Οι γκρούβις, τα έβαλα με τους γκρούβις τότε. Προσπαθούσαν γκρούβαλους. Να κλέψουν γκρούβαλοι. Να κλέψουν από το τραπέζι, να φάνε. Τάχα μου δήθεν ότι κάνουν τουρισμό χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Όταν είσαι σε βάρος των αλωνών, τότε σέρεις μεγαλύτερο βάρος του εαυτού σου, γιατί ποτέ δεν τον γνώρισες. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να πω η εκπομπή μας αυτή. Μου ήρθε τώρα να το πω και θα το πω. Μοιάζει, είναι η εκπομπή που έχουμε μιλήσει λιγότερο εγώ και ο Κώστας. Συνήθως μιλάμε πολύ, καμιά φορά παραπάνω και τον καλεσμένο. Οι ερωτήσεις μας συνήθως είναι τόσο μεγάλες, που δεν τον αφήνουμε να μας δώσει απάντηση. Ναι, μας λέει ναι, στότερ. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή σήμερα είναι παρουσίαση, δεν είναι εκπομπή. Έτσι τη νιώθω. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι, σε απολαμβάνω. Απολαμβάνω αυτό που είσαι, αυτό που ζεις και το ότι κατάφερες αυτό το πράγμα να το κρατήσεις όλα αυτά τα χρόνια και να μην το εξαργυρώσεις. Και θέλω να πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Η γενιά μας, ένα μεγάλο κομμάτι της γενιάς μας, εξαργύρωσε. Είτε δάφνες πολυτεχνείου, είτε πέρα από τις δάφνες του πολυτεχνείου. Αυτό πρέπει να πω ότι μπορεί να είναι σε μπουκάλι μπύρας, αλλά είναι τσίπουρο. Έτσι. Λοιπόν, και είναι τσίπουρο που μας έχει φέρει ο Χρήστος ο Παναγιωτόπουλος από την προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, το ότι παραμένουν τα τσίπουρα μετά από την εκπομπή. Για όσους βλέπουν το βίντεο, είχαμε κι άλλο. Λοιπόν, είτε μέσω του πολυτεχνείου, είτε μέσω αυτής της ιστορίας όπου η Ελλάδα σε αυτό το διάστημα μετά τη Χούντα έχει μεγάλους τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλάζουν, μπαίνει ένα κομμάτι δημοκρατίας, μπαίνει νέο πολιτικό αίμα, ο Παπανδρέου φτιάχνει τα νέα τζάκια, να το θυμίσω, λοιπόν, όλα αυτά. Για μιλά μας γι' αυτό, για πες μας γι' αυτό. Καταρχήν, Σωτήρη, πρέπει να σε διορθώσω. Δεν ήμασταν γενιά. Το χρησιμοποιούν αυτό για να μας πλήξουν, για να μας διαβάλουν. Ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, 5.000 στην Αθήνα στο Πολυτεχνείο, 2.000 στη Θεσσαλονίκη, τώρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και μιλούσα με τα παιδιά που είχαν καταλάβει το Πολυτεχνείο πολύ, που δεν φαίνεται τίποτα εκεί πέρα γιατί δεν διασώθηκε
η εικόνα. Και εδώ κάνω μια παρένθεση ότι αν δεν υπάρχει εικόνα, εμείς σήμερα πρέπει να αποδείξουμε ότι γίνανε τα γεγονότα. Πρέπει να μνημονεύσω τους Ολλανδούς κινηματογραφιστές που από τον Κόλλα απέναντι συλλάβαν τη στιγμή που κινηματογράφησαν που μπήκε το τάγκ. Εντάξει, θα πρέπει να λέμε στα παιδιά σήμερα ότι μπήκε τάγκ, ότι είχαμε νεκρούς. Και αυτό γιατί το λέω. Το λέω διότι είπες εσύ. Έχεις δίκιο και δεν έχουμε απόλυτα διόρθωση. Πραγματικά έχει γενιά. Δεν είμαστε γενιά. Είμαστε μια μειοψηφία, όπως και σήμερα υπάρχουν παιδιά που είναι μειοψηφικά, που έχουν συνέστηση και συνείδηση για αυτό που πιστεύουν και δίνουν τα τσογλάνια του κινητού ή του αντίδραση ή του δεν τα νοιάζει. Τα νοιάζει. Και τότε όμως δεν ένοιαζε όλα τα παιδιά που ήμασταν σαν γενιά 300.000. Ένοιαζε μια μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία για μένα είναι το αλάτι της ζωής και της γης ολοκλήρης και δικαιώνεται εκ των υστέρων. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει το εκ των υστέρων. Εμένα με νοιάζει το τώρα, το εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα λοιπόν είναι και το ίδιο το Πολυτεχνείο. Διότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον γίνονται ένα. Διότι όταν κουβαλάμε έναν πολιτισμό εν το παν που έλεγε ο Ηράκλητος, τότε πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι το μέρος, αν λείψει, δηλαδή ένα τούβλο ή μια πέτρα σε μια οικοδομή, αν δεν υπάρχει στη θέση της, τότε θα γκρεμιστεί όλο το όλον, το σύμπαν, το κτίριο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα τέτοιο πολιτισμό, δεν μπορεί λοιπόν να δεχτούμε ότι το Πολυτεχνείο είναι μέρος. Το Πολυτεχνείο ήταν μια εξέγερση που ξέπινε και ντροπή των γονιών μας, που αδεχτήκαν τη Χούντα με τον αλφαβήτα λόγο για χρόνια, 7. Ήταν μια κόντρα στην αριστερά την επίσημη που δεν το ήθελε διότι δεν το έλεγχε. Και είχε μπει σε άλλο τρυπάκι της φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη. Ναι, είχε μπει στο τρυπάκι αυτό που λέει ο Κώστας της φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη, ακόμα και ένα μέρος της αριστεράς. Άρα πήγαμε ενάντια στη Χούντα, πήγαμε ενάντια στην επίσημη αριστερά και την... Και του Κύρκου και του Φλωράκη. Και του, ναι, που πήγαν να το αποδεχτούν και πήγαμε και κόντρα στον ίδιο μας τον εαυτό. Με ποια έννοια, διότι μην νομίζω ότι ήμασταν ομογενείς. Όχι, δεν ήμασταν. Υπήρχαμε ανεξάρτητοι, αντιεξουσιαστές, αριστεριστές, πλακωνόμασταν μαζί, αλλά να τι δύναμη είχε. Ενώ είχαμε αυτές τις διαφορές και σκοτωνόμασταν, αυτός ο αγώνας και αυτή η εξέγερση μας έκανε να ενωθούμε. Ακόμα και οι κνήτες εκείνης της εποχής δεν φύγανε. Μένανε εκεί, παρότι ότι είχαν πάρει εντολή και ήρθε ο Λαφαζάνης με τον Καρακουλέ και με πιάσανε την Πέμπτη να βγούμε έξω να κάνουμε διαδήλωση προς το Σύνταγμα. Και λέω, ρώτατε τον κόσμο, αν φύγει ένας, να μου πείτε και εμένα. Λέει, εσύ έχεις επιρροή, μπορείς να τους πείσεις να φύγουμε. Τι λες, δεν του λέω. Είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα, μόνο όταν τα ζήσεις σε μια κατάσταση που πλέον έχει ξεπεράσει. Σε έχει ξεπεράσει, ένα ακραίο πράγμα. Εκείνη την εποχή και πήγε πιο μπροστά. Χωρίς να έχουμε και την απόλυτη συνέστηση, μην κάνουμε και τους μάγες και συνείδηση, αλλά ξέραμε ότι για μας η ελευθερία ήταν κάτι πιο πολύ για το ψωμί. Δηλαδή το σύνθημα ψωμί, παιδί, ελευθερία. Το οποίο βλέπεις σήμερα και τα παιδιά φωνάζουν. Δεν τελείωσε το Πολυτεχνείο το 1973. Ούτε τελείωσε το 1973. Ξέρεις, λιδωρείται αυτό. Αυτό το δεύτερο συνθετικό λιδωρείται. Λιδωρείται, το ξέρω. Μα δεν έχει άλλο τρόπο η εξουσία από το να πει ξεπουλήσανε οι 10, 20, 30. Κάτσε ρε, 30 ήτανε. Αυτοί ήτανε στο Πολυτεχνείο. Οι άλλοι που είναι νεκροί, οι άλλοι που είναι τραυματίες, οι άλλοι που δεν τους ξέρει κανένας, ξεπουλήσανε όλοι αυτό που πιστέψανε. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δείξανε δαμανάκι να διαβάνουν σε μια αναφίσα οι χρυσαυγίτες να λένε εδώ το Πολυτεχνείο. Μα από πώς που είναι η δαμανάκι το Πολυτεχνείο? Εγώ σας είπα δεν έχει ιδιοκτήτες το Πολυτεχνείο. Ανήκει σε όλους που συνεχίζουν να αγωνίζονται. Ούτε σε εμάς. Κι εγώ αν το είχα προδώσει πάλι. Το Πολυτεχνείο δεν θα άλλαζε φύση. Δεν θα άλλαζε. Θα ήταν εκεί στην Πατησίων που είναι. Θα συμβολίζει αυτό που πιστέψαμε. Και θα είναι και σημείο αναφοράς
αν θέλετε μπορεί να είναι και σταθμός αναφοδιασμού, να πάρουν ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο σήμερα για τα παιδιά, να συνεχίσουν λοιπόν και να εκτιναχθούν στο μέλλον. Γιατί το μέλλον πλέον μπροστά τους είναι θολό, είναι γκρίζο, δεν υπάρχει. Πρέπει να το δημιουργήσουν όπως και το δρόμο, ε. Λένε, έχεις να πεις τίποτα, τι να πω ρε. Και να ήθελα να το πω και να ήξερα, δεν θα το έλεγα. Διότι αν δεν βρούνε το βηματισμό τους και δεν ανοίξουν το δρόμο το δικό τους, δεν θα τους ανήκει. Θα είμαι εγώ ο μάγκας, ο ιστορικός, θα πω αυτό πρέπει να κάνετε. Βρείτε τα στα σημερινά δεδομένα, γι' αυτό μπορούμε να αναφερθούμε, γι' αυτό δεν το έγραψα τυχαία το ιστόρημα. Η Αγία Μνήμη που καταπιάστηκα με αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, πραγματικά ήταν εκρηκτική. Το έγραψα με αναφορά δική μου στο μυαλό μου, αυτό που ήμουν πριν και αυτό που έβλεπα τότε με τα ίδια τα παιδιά. Ήμουν παρόν, ήμουν εκεί. Το ξέρω. Και οι δύο ήρωές μου, και η γυναίκα φεύγει από αυτό που ήταν, μια γυναικούλα μικροαστή, και ο άλλος που ήταν σε κόμμα που είχε επιστρέψει από έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που πήγαν να το σκοτώσουν έξω από το Ιράκ με βομβαρδισμό, τον κρατάω μέχρι το τέλος χωρίς να πει μια λέξη. Η απελευθέρωση γίνεται σε ένα χωριό έξω από το Ρέθυμνο, κάτω από το Ψιλορίτη, όπου εκεί ο συγγραφέας αλλά και οι ίδιοι φτιάχνουν τον τόπο της ουτοπίας. Δηλαδή φτιάχνουν τη δική τους κοινωνία και λένε μακριά και τα αυτοκίνητα ακόμα. Δεν θα ανεβαίνετε με αυτοκίνητα πάνω. Όπου πάει ο πολιτισμός αυτός της τεχνοκρατίας και της εξέλιξης, κάνει και κακό που δεν τον παίρνουμε χαμπάρι ότι κάνει και κακό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το Πολυτεχνείο είναι μια απόδειξη ότι εκεί ακόμα και την ουτοπία την πιστέψαμε, βρήκε τον τόπο της. Και δεν θα είναι μια λέξη λιδωρούμενη, ούτε ο σοσιαλισμός, ούτε ο κομμουνισμός, ούτε ο αναρχισμός, ούτε η ουτοπία. Δεν υπάρχει ουτόπος. Όταν πιστέψουμε κάτι, ακόμα και την ουτοπία, θα βρει τον τόπο, θα βρει και τους ανθρώπους, γιατί είναι κάτι που υπερβαίνει αυτή την τρέχουσα πολιτική που έχουν μάθει να τη χρησιμοποιούν καθημερινά. Και γι' αυτό... να μας επιβάλλουν. Και δεν θέλω μια αριστερά που να γίνει συμπλήρωμα αυτής της πολιτικής που ασκούν αυτοί που υπηρετούν τα συμφέροντα που είναι ταξικά. Δηλαδή στην Τουρκία όταν πήγα και με ρωτήσανε, η μόνη φράση που ήξερα τουρκικά και την είπα είναι που την είχα γράψει το 1978 σε ένα βιβλίο μου στον Άρο Κεμάλ. Στην Προύσα ήμουν, με συλλάβανε κιόλας. Επί Ευρέν. Και είχαν φωνάσει για τη δίκη του Ευρέν. Εικονική. Και λέω μια φράση. Μου ζητήσαν μια συνέντευξη στη Ζαμάν. Μια εφημερίδα που δεν ήξερα τι ήταν το Ερντογκάν. Και λέει υπάρχει κίνδυνος να γίνει δικτατορία στην Ελλάδα. Και εγώ γέλασα. Λέω τι να σου πω ρε παιδί μου, του λέω. Αν το σκεφτεί κάποιος, είστε πολιτικός, είστε στρατιωτικός, θα τον περάσουν για τριλό θέση ψυχιατρίου. Και το βλέπω να είναι στην πρώτη σελίδα με φωτογραφία μου, ο Ιωνανιστάν, με τις Παπαξίδες δήλωσε αυτό. Ο Ερντογκάν εκείνο το καιρό τα είχε βάλει τους στρατιωτικούς και τους έλεγε τρελούς μέσω εμού. Γι' αυτό έγινε και πρωτοσέλιδο. Είναι τρέλα λοιπόν. Που εμείς την τρέλα μας πρέπει να την κάνουμε εξέγερση επανάσταση. Αυτοί θα μας κατηγορήσουν για την τρέλα που βαλάμε γιατί είναι επικίνδυνη και είναι και εναντίον τους. Και δεν κάνω πλακά. Η φράση ήταν «Μπιριμπίρ Μπακάρ του Γιαμάρ Κοπάρ». Όταν ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί ξεσπάει. Αυτό ήταν σύνθημα, μια λαϊκή παροιμία τουρκική που την είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας προμετωπίδα. Εγώ δεν το ξέρα. Κι όμως δεν αφορά την Τουρκία αυτό, ούτε την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Πώς λέμε «εμπρός της γης κολλασμένη». Το ίδιο δεν είναι και αυτό. Άμα πεινάς, όπως φτάσαμε πλέον να ζούμε μια καινούργια κατοχή που να λες τώρα είναι δυνατόν να πεινάνε οι άνθρωποι και να πηγαίνουν στα σκουπίδια και να βγάζουν να φάνε από εκεί. Αν το έλεγες πριν λίγο καιρό, θα σε λέγα πρέπει. Εκτός τόπου και πραγματικότητα. Μα και τώρα νομίζω ότι με τις διακοπές, από τη ΔΕΗ, αυτό λέει, μέχρι πριν ένα μήνα δεν το αναγνωρίζαμε ότι υπήρχαν 300.000 νοικοκυριά χωρίς... Αν σου πω Κώστα,
ότι ήμουν στη Φλόρινα και έρχονται το Λεμάιδα. Το Λεμάιδα δεν είναι η καρδιά ενεργειακή της Ελλάδας. Έρχεται ένας γιατρός μαζί με έναν πρόεδρο τον... Ολοκληρώνεις, ολοκληρώνω, διότι φτάσαμε και στο τέλος. Πρέπει ολοκληρώνω να το πω. Είναι υπέροχα, ναι. Και όταν λοιπόν μου λέει ότι κάναμε κοινωνικό παντοπολείο και κοινωνικό ιατρείο και έχουμε 400 οικογένειες που δεν μπορούν να ζήσουν, έχουμε 39 οικογένειες που τις έχουν κόψει το ρεύμα. Πού? Στην καρδιά του ρεύματος, έτσι. Για όλη την Ελλάδα. Και έχουμε και 4 οικογένειες που ζουν σε αυτοκίνητα και τα 2 παιδιά πεδράσανε στην ιατρική και δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν λεφτά οι γονείς να τα στείλουν. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τότε τι να τους πω, πηγαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα το κάνουμε από τα κάτω και αυτό που θα πιστέψουμε δεν θα το πιστέψουμε μετά θάνατο ή όταν πάρουμε την εξουσία τώρα. Το εδώ και τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εδώ και τώρα. Ναι, διότι μια εκπομπή που έκανα στο ραδιόφωνο χρόνια είχα τον τίτλο «Εκ των υστέρων». Το «Εκ των υστέρων» μου λέγανε όλοι γιατί το λες έτσι, λέει. Γιατί λέω πιστεύω ότι το «Εκ των υστέρων» του σήμερα είναι το «Εκ των προτέρων» του αύριο. Αυτό και έλεγα και ένα άλλο σύνθημα, είναι προτιμότερο, επειδή μας φέρνει σε απογοήτευση, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τίποτα, όλα τα εξουσιάζουν, όλα τα φτιάχνουν. Κοίταξε ρε μάκα, του λέω, υπάρχει αξιοπρέπεια. Είναι προτιμότερο να αγωνίζεσαι ακόμα και μάταια, παρά να ζεις μάταια. Έτσι νομίζω ότι αξίζει να κλείσουμε. Να κλείσουμε έτσι. Δημήτρη, σε χιλιό ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ήταν η ωραίτερη εκπομπή μας. Τιμή μας. Πραγματικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μπήκα σε μια εναλλακτική ραδιοφωνική λειτουργία ενώ ήμουν μαθημένος. Με έχουν απολύσει από όλα τα ραδιόφωνα τα ραδιοφωνικά. Ήμουν τώρα στην Ελλάδα. Ναι, μπορείς να γίνεις μόνιμος. Και εκεί ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και ένα μικρόφωνο θα βάλουμε ακόμα για να κάνεις πέρα. Εκεί τους είπα ότι δεν ήταν δημόσια γιατί την πληρώνουμε, αλλά ήταν και δημόσια πουτάνα. Διότι δεν ήταν ανεξάρτητη, είχε τα βατζίδες και η μισή από εκεί πέρα ήταν διορισμένη από τους ίδιους. Αλλά να σας πω, μέσα σε αυτή την κρίση απελευθερωθήκανε και τα παιδιά τα φοβισμένα και αυτά που έχουν μείνει. Δηλαδή για πρώτη φορά βρήκανε το λόγο τους, γιατί φοβόντουσαν μην απολυθούν, όπως και γίνεται και η διαμάχη που υπήρχε, η εξουσία των κομμάτων, αλλά έλα που εγώ δεν θα μπορούσα τη φωνή μου να τη λέρωσω, ούτε να την μαυρίσω, ούτε να τα ακούσω τα λόγια μου. Γι' αυτό την είπα δημόσια πουτάνα που έχει τα βατζίδες, που απελευθερώθηκε τώρα, γι' αυτό τη φοβούνται, γι' αυτό πάνε να φτιάξουν το υποκατάστατο. Ναι, να το φτιάξανε ήδη. Δεν θα είναι όπως ήταν. Βέβαια. Κάθε τι που έχει προηγηθεί και έχει βάλει το λιθαράκι του για την ανατροπή, θα μείνει. Γι' αυτό και το Πολυτεχνείο, ό,τι και να είναι, έμεινε ως παρακαταθήκη και ως συνέχεια. Δεν τελείωσε. Ό,τι έχει υπάρξει αληθινά δεν γίνεται. Δεν τελειώνει ποτέ. Μόνο που η εκπομπή τελείωσε. Αν και υπάρχει αληθινά, θα συνεχίσει. Πέντε μια εβδομάδα. Καλά θα είναι να έρθει ο Δημήτρης. Μπορεί να το κάνουμε. Λοιπόν, καλά να περνάτε. Για χαρά. Για χαρά.